Πάμε στο δυστύχημα με, στην Καλυθέα με την 13χρονη, το 13χρονο το κορίτσι. Φωσινό, το φυσιονό οποίο... τραγικό δυστύχημα, ναι, ναι, δυστυχώς, που κατέληξε τελικά είπαμε, το κατέληξε. κοριτσάκι. Ε. Να πούμε λοιπόν ότι ο 32χρονο οδηγό αυτοκινήτου, που ήταν και η αιτία για το δυστύχημα, ε, πέρασε σήμερα την πόρτα του εισαγγελέα. Ε, ο εισαγγελέα του απήγγειλε κατηγορίε για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα σε βάρος του 32χρονου. Ε, να πούμε ότι χθε το μεσημέρι, να θυμίσουμε, ότι παρέσυρε ε, το κοριτσάκι, το οποίο μετά από λίγη ώρα το παιδί κατέληξε. Οδηγήθηκε στην εισαγγελία, ε, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία προέκυψε θάνατος, είναι κακούργημα, Έτσι, όπως και την πλημεληματικού βαθμού κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Ε, την υπόθεση τώρα, βέβαια, έχει αναλάβει ο τακτικό ανακριτής. Μάλιστα. Θα δούμε και την εξέλιξη της συγκεκριμένη υπόθεση. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε εσείς, κυρία Δημητριάδου, κάτι. Εγώ θα πω ότι πραγματικά είχε γίνει η τροποποίηση αυτή και συμπεριλήφθηκαν αυτέ οι διατάξει για την επικίνδυνη οδήγηση. Mm -hmm. Όπως θα πω ότι είμαι υπέρ του ότι όταν κάποιο πραγματικά είναι υπό την επίρρρη αλκοόλ, έχει ενδεχόμενο δόλο να σκοτώσει. Εγώ διακρίνω στατιστικά και από την τροχέα τέλος πάντων, αναφορικά με τα αίτια εμπλοκής σε ένα τροχαίο θανατηφόρο, πέρα από την υπερβολική ταχύτητα και την χρήση κινητού, είναι και η μέθη. Εντάξει? Ναι, δεν είναι, βέβαια δεν βρέθηκαν. Όχι, ναι, δεν μιλάω για, ναι, το... για το συγκεκριμένο. Μιλάω όμως ότι ναι. σε αυτές τις περιπτώσεις, ναι, ναι. αν με ρωτήσετε εμένα προσωπικά, από διαχείριση και ανάλογων υποθέσεων, ο άνθρωπος ο οποίος έχει πιει, υπερβολικά, ο άνθρωπος ο οποίος αναπτύσσει ταχύτητα, έχει ενδεχόμενο δόλο, παιδιά. Για μένα ναι. Γιατί μπορείς να σκοτώσεις άνθρωπο. Θα πρέπει λοιπόν θρηνούμε τόσα θύματα εξαιτία αυτής της ε, κακουργηματικής αμέλειας, συμπεριφορά μέχρι τώρα, γιατί αμέλεια είναι η ανθρωποκτονία εξ αμέλειας λένε στα τροχαία, όταν έχουμε θανάτου. Αλλά λέω ότι υπάρχουν περιπτώσει τέτοιε που για μένα υπερβαίνουμε την αμέλεια και έχουμε δόλο. Πιστεύουμε βέβαια ότι είμαστε πολύ καλοί οδηγοί και δεν μπορεί να εμπλακούμε σε τέτοιο βαθμό σε ένα Τροχαίο που μπορεί να θρυνήσουμε ένα θύμα. Να το έχουμε όμως πάντα στην άκρη του μυαλού μας, όπου την μπορεί να προκαλέσουμε θανατηφόρα τροχαία. Εξαιτίας της χρήσης κινητού, της υπερβολικής ταχύτητας και της μέθης. Πάντως το συγκεκριμένο όχημα κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα. Ήταν τόσο φορή η σύγκρουση. Mm -hmm. Ακριβώ. και Σε ένα δρόμο τη που αυκαιριακά. είναι πολύ σύγχρονο, έτσι, που δεν μπορεί να αναπτύξει και μεγάλη ταχύτητα. Κατοικημένοι δηλαδή, Προφανώς προφανώ εκείνη την ώρα δεν θα έχει Είναι εγείνε... ο κεντρικό δρόμο τη Καλιφόρνια. Δεν έχει σημασία. Δεν είναι είναι ναι, το ανώτερο όριο που επιτρέπεται. Είναι κατοικημένε περιοχέ.